Καλησπέρα σας. Bon Giulio. Ένα χειροκρότημα για τον Giulio, please. Κλείσασαι σε μια πραγματικότητα που η πρώτη αναγκαιότητα κοίτα είναι η ματαιότητα. Να μένεσαι ταυτότητα, ούτε προσωπικότητα. Και όλη η ανθρωπότητα να πλύσει την αθλειότητα. Εγώ φορώ που μέσα από τη σκόνη μάνι βλέπω να τελειώνει. Του το παναγύρι μου λόγου σε γέννη αποφλακώνησαι. Σα πότε γιώνησαι. Σιγά σιγά τε νύχτε πα στον καναπέ βιδώνησαι. Ακούω το σύμπαν να μου κλαίει να μου λέει ότι ένα ακροτηριάσει το κομμάτι που του πέφτει βαρετών. Κι ότι κι εγώ είμαι ένα μέρος του τσαρέσκι μου εμμαρίς και να τελειώσω με το τέλος του το βέλος του χρόνου. Ένι σταματά όπου και να σε όπου και πάει στην καρδιά σου ένα τρύπα και ένι στρέφεται ούτε λαττώνει. Παρά μόνο σαν περνάς καλά πιο γλύωρα καρφώνει τις στιγμές σου. Μα παγινούν οι πληγές σου ή μην ισκούν τα μαθήματα ή μην ισκούν οι ουλές σου και το εχθές σου. Θα είσαι σημασία να δεν σου αφήνεις σημάτια για να έφερεις την ουσία. Γύρω, τι λέει? Μια χαρά εσύ, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, ξέρεις, τώρα που έρχομαι. Έχω πολλές απορίες, εντάξει. Να τα λύσουμε σιγά σιγά. Ήρθε κοντά. Άντε μάνα. Σύρε κοντά μου φίλε, σύρε κοντά μου. Δώσ' μου αναπτήραν και να ανάψω στη φωτιά σου τα όνειρά μου. Να γίνουν δάδα, να φωτίσουν το σκοτάδι. Να φύγε μου πάλι μουσα μου το έμετρον τη χαδί. Σύρε κοντά μου μαν, σύρε κοντά μου. Εσύ καιρό να δω ψυχίδα μες στα μέρη τα δικά μου που εφιάλτες έγιναν. Κάτι σαν ρουτίνα, κι άτε να δεις κάτι όμορφο μια-δυο φορές το μήνα. Ωπα, παιδιά, ακόμα ήρθα. Γεια σου, Παραδείγμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε, αυτό είναι σέρβις, έτσι. Να σου πω, έχω να κάνω πρώτα απ' όλα την πρώτη μου απορία. Γιατί κυπριακά? Γιατί όχι. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σου γιατί όχι, αλλά εντάξει, αν είναι πια στη σίγουρη συνταγή, ρε παιδί μου. Εν μίλαν όπως ήθελα ακριβώς η σίγουρη συνταγή που ήταν τα ελληνικά. Mm-hmm. Αν και ασχοληθήκα πολύ καιρό με τα ελληνικά, έγραφα ελληνικά για πολλά χρόνια. Αλλά νιώθα ότι χρειάζεται κάτι πιο άμεσο, κάτι πιο δικό μας. Το 2017, η καλή νύχτα μου, Giulio, το μανιφεστό του σκλάβου. Προσπαθούν να προσδιορίσουν τα προσδιορίστα και στην πορεία χάνουν το χρόνο τους αλόγιστα υπολόγιστα. Σιγά μη δεν εμπουλημένον εσύ αιώνες που σε έχουν χρεωμένο ρε. Εσύ κοιμάσαι πιο χάμε. Πόσο καιρό είσαι ασχολήσει με την κοντουά? Πολλά χρόνια, ασχολούμαι πάνω από δεκαετία με το hip hop. Uh-huh. Με τα κυπριακά έχει 6 με 7 χρόνια που έχω στα κυπριακά. Πιο πριν έγραψες ελληνικά? Ναι. Okay. Και η θεματολογία σου σύμφωση ποια είναι? Κρατάς επικαιρότητα ή ότι σε επηρεάσει εσένα? Οτιδήποτε με βασανίζει. Και εμένα και τη ζωή μας γενικά σαν ανθρώποι και ειδικά σαν Κυπρέοι. Προσπαθείς έτσι να περάσεις κάποιο μήνυμα μέσα από τη μουσική σου? Το μήνυμα είναι πάντα σχετικό με την ψυχολογική κατάσταση που είμαι όταν το γράφω το τραγούδι. Εννοείται. Αλλά ναι, προσπαθώ συνήθως να ζήσω θέματα που αφορούν όλους μας. Άνθρωποι πιάνουν τα πουρτού του και σαν τους λιμπούρους φεύγουν. Εσύ υποστηρίζεις πως τη χώρα σου ζηλεύουν. Σαν λάβατας πως κλέφουν τες δουλειές και το φαΐ σου. Και κάνουν τη σκάλα στην πόλη την καλή σου. Μα εν άνθρωποι σου εξίασες πως έτσι ήταν κάποτε η ζωή σου. Και εσένα πόσο εύκολα αξιάνουμε. Κι ύστερα ό,τι επάθαμε σε άλλους να το κάνουμε. Μωρά χωρίς γονιούς διασχίζουν την Μεσόγειο. Γυναίκες με τα πόδια γυρίζουν την υδρόγειο. Ταλαιπωρεί και άμαχοι και καταδικασμένοι. Σε ένα μέλλον άγνωστο και μια ζωή κλεμμένη. Ξέρεις, που μόνη της μια μουσική που είναι ιδιαίτερα τσιχαροπή? Όχι ιδιαίτερα. Άρα η διαθέσεις σου για να τη γράψεις ασυνήθως κάτω, έτσι? Κοίτα, η δική μου η μουσική, το δικό μου hip hop είναι χαροπή. Το hip hop σαν μουσική έχει πολλά παρακλάθια και πολλές εκφράσεις. Uh-huh. Εγώ προσωπικά κάνω μουσική να μην είμαι καλά. Άμα με βασανίζει κάτι. Άμα αν είμαι καλά, απλά ζω, απλά περνώ καλά. Έμαθα ποιο το σκλάβο πρέπει να το βλέπεις, να τον πείτε πως περνά καλά, πως ό,τι θέλει η αίσθηση.
Να με μυρίζει σκλάβο με στο σκλάβο μπάζαρο. Να με δείχνει ταλέμπορο, να με θυμίσει γάδαρο. Τώρα οι σκλάβοι ζούμε μέσα στι ανέσει όσο παραπάνω. Άρα, ότι σε βασανίζει, εσύ εξηλαιώνεσαι γράφοντα το σε μουσική, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό και τα θέματα που καταπιάνεσαι πιο κοινωνική μορφή. Ακριβώ. Ναι. Έχει κάποιον έτσι ιδιαίτερα αγαπητό κομμάτι. Ναι. Είναι όλα τα μωρά σου. Ακριβώς, είναι μωρά μου, είναι στιγμές μου, χρονικές περιόδους της ζωής μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα μωρά. Έχω πολλά που είναι ιδιαίτερα για τους δικούς τους λόγους. Αλλά αγαπημένο, ναι, θα μπορούσα να μην λάθει να γεννιέσαι κι αν κάποτε αξίζεις να γεννάς. Να ξέρεις, να μαθαίνεις, να ρωτά και να απαντάς. Να γράφεις, να διαβάζεις, τα δικό να πολεμάς. Τούτο είναι ζω, να μπορείς να προχωράς να φτιά... Πόσο εύκολα το δέχεται κάποιος του είδους μουσικής, ιδίως στην Κυπριακή, έχει το κοινό της? Κοίτα, νομίζω ότι μεγάλη μάχη είναι δώσαμε στα χρόνια που περάσα. Ας πούμε πριν 5-6 χρόνια, όταν εγώ άρχιψα τα lives, ας πούμε, ο κόσμος ήταν δυσπίστος. Το κυπριακό hip hop είναι τώρα που άρχιψε. Έχει πολλά χρόνια, και οι πρώτοι Κυπραίοι rappers, έχει πολλά χρόνια που τα είπα. Φυσικά άλλαξε το ύφος με τα χρόνια και η μουσική ίδια. Αλλά ο κόσμος δυσκολεύτηκε στην αρχή να καταλάβει ότι έχουμε κάτι σοβαρό να πούμε. Όταν το κατάλαβε τούτο και ύστερα, αγκάλιασε τη μουσική μας και το κυπριακό, τον κυπριακό των στίχων. Φεβράρης 2015, Julio Smiley, εν το λάθος, εν το τρέιλερ της ζωής σου. Γυρεύω την αλήθεια σε έναν τόπο ντε για ψεύτικον. Το flow μου επέθυμον, το beat του smile insertικον. Το χέρι μου βαρύ και τα μάτια μου ορθά νύχτα. Το νόημα μου ξαστερών, τα λόγια μου απροκάλυπτα σερβίρωτα. Κι ύστερα έρχομαι για ανίωτα, παράθυρα του νου σου για να εύρω τα αναλύωτα. Σε χρόνια βίωτα, τα χρόνια σου αναλύωτα. Και βρίσκω σε στο μείον πάλε, ύστερα κλείωτα. Νιώθω ότι η Κυπριακή διαλέκτο τσιλά πιο όμορφα. Δεν ξέρω, εμένα δεν με ξένησε όταν το άκουσα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τι ήταν το πράγμα νιώθω. Η γλώσσα μας είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη. Τα κυπριακά έχουν πολύ δύναμη και έχουν πολύ χαρακτήρα σαν γλώσσα. Και γιατί να σε ξενήσει από τη στιγμή που είναι η σκέψη σου, είναι η γλώσσα που σκέφτεσαι, είναι η γλώσσα που σου μιλά το μυαλό σου. Εν το λάθος, το τρέιλερ της ζωής σου εν ο τάφος που έσκαψες για το παιδί σου εν το πάθος που αγωνίστηκε και κόλλησε η τάφρος που ο νους σου μέσα εμπόλησε. Εν το λάθος, το τρέιλερ της ζωής σου εν ο τάφος που έσκαψες για το παιδί σου εν το πάθος που αγωνίστηκε και κόλλησε η τάφρος που ο νους σου μέσα εμπόλησε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει ρήμα, έτσι, πρέπει να κάνουμε... Πόσο δύσκολο είναι το για σένα? Όχι πια, εντάξει, ας το πάρουμε που να αρχίσει. Τώρα πλέον σκέφτομαι μετρά μερικές φορές. Γράφω πολλά χρόνια, γράφω πάρα πολλά χρόνια. Πλέον μερικά πράγματα είναι πιο εύκολο μου να τα βγάλω μέσα από τη μουσική παρά να κάτσω να σου εξηγήσω τι εννοώ. Κάνει υπέροχος τρόπος εκφράσεις, πώς είναι άμεση μουσική, ναι. Και όπως το είπες πριν, είναι εξηλαίωση. Εν κάτι που διδάσκεται ή πρέπει να το έχεις? Νομίζω πως κάθε πράγμα και κάθε τέχνη ειδικά, το ταλέντο είναι πολλά μεγάλο, στοιχείο, αλλά οτιδήποτε δουλέψεις μπορείς να το κάνεις μάστερ. Ενώ και ταλέντο να μεν εσείς, αν κάτσεις και βράσεις πας το θέμα σου, να έρθεις σε κάποια φάση. Ναι, ενέσαι λάθος να σε έχω απέναντί μου, μαζί μου, σαν επεκτάση μου. Ενέσαι λάθος που αγκαλιάζεις τη φωνή μου, διάς μου πίσω ενέργεια, τούτη είναι η δύναμή μου. Ενέσαι λάθος να με βλέπεις μες στα μάθια που γίνουμε κομμάθια. Πας τούτη τη σκηνή που έχει αγκάθια. Μαζί να νιούμε τα ράφια του νου, οπότε σμίουμε να νιούμε μόνο πάθια. Μαν ενέσαι λάθος πόψε η νύχτα. Ώσπου να βγει ο ήλιος να ραπάρω, να με πούμε καλή νύχτα. Και μέσα χώνει που μας κάσω, ενώ τρόπος μου να δείχνω πως με κόφτει και να αλλάσω. Τι αντιμετωπίζει εσύ με τον δικό σου κύκλο, όταν είπες, OK, εγώ αποφασίζω να κάνω αυτό το πράγμα? Κοίτα, επειδή εγώ κάμνα το που η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου ήξεραν που πάντα ότι ασχολούμαι με το σύγχρονο. Και με τούν το είδος μουσικής. Ο στίχος μου και όταν έγραφα ελληνικά ήταν παρόμοιος. Ήταν πάλι κοινωνικός. Changes the θέματα της ζωής. Αλλά ειδικά όταν γύρισες στο Κυπριακό,
ακόμα και κοντινοί άνθρωποι παραξενευτήκαν λίγο και χρειάζονταν λίγο τον χρόνο τους για να τους πείσω ότι έτσι ψουμίδαμε. Εντάξει, όπως κάθε καινούριο, έτσι ναι, που ναι, εννοείται. Ναι. Και είναι και το ωραίο μερικές φορές το πράγμα. Ναι. Να νιώθεις ότι για σένα είναι αυτονόητο και προσπαθείς να κάνεις τους άλλους απλά να το δεχτούν. Αντί να αναλώνουμε, φτιαλέω να μορφώνουμε. Να βλέπω σε θορκούνται και να μεν αφομοιώνουμε. Να μεν ακούω, να αφουγκράσουμε και να αντέχω, να μεν κουράσουμε. Αντί να κατακρίνω, σκέφτουμε και κρίνω. Αμάσι τα φαγιά και ψέματα, εν τα καταπίνω. Αντί να τους πιστέψω, μελετώ τους, ξεκινώνω τους. Αντί να τους θεοποιώ, εγώ βάλω τους στον τόπο τους. Αντί να έρθω, εγώ πάω που την άλλη. Ρωτάς γιατί, γιατί εμβασίνουν οι άλλοι. Κι όπου με βγάλει ρε, κι ως που αντέξω εμέ κοφτή που ένα φτάσω, μα που ποτέ ναι να ρέξω. Αντί να χώνουμε, εγώ σηκώνουμε κι αμέ που ένα με θέλα σαν τους άλλους να αχώνουμε. Καλοφωνίζω σαν θωρό λαλό τα σούλους. Ποτέ μου θα σιωπήσω για κανένα μπουλούς τούτους. Δέχεσαι καλό feedback, περνούν τα μηνύματα που θες να περάσεις. Ναι, ευτυχώς, ναι. Ευτυχώς, ωραία, ναι. Ναι. Και με τον Τζερόν πολυνίσκει ο κόσμος που έρχεται και στα lives, πολυνίσκει ο κόσμος που έρχεται κοντά σαν κοινότητα. Πρόσφατα ξεκινήσαμε και μια κολεκτίβα που έχει μέσα άλλους μουσικούς, άλλους καλλιτέχνες, έχει designers, έχει σχεδιαστές και προσπαθούμε έτσι το κοινωνικό μήνυμα να το βγάλουμε και λίγο έξω από τη μουσική και να έχουμε και ένα λίγο παραπάνω impact στην κοινωνία. Πολύ καλό ότι τον κάνετε κάποιες εκδηλώσεις, δηλαδή μαζί. Ξεκινήσαμε με ένα live τον περασμένο μήνα που ήταν μέσα στους δρόμους πάλι, σε έναν κοντινό δρόμο. Και ήταν μέσα στο δρόμο. Ήταν κάτι που εγώ σαν Τζούλιο ήθελα πολύ καιρό να το κάνω μέσα στο δρόμο. Γιατί έχουμε τις εμφανίσεις μας σε τόπους, σε σκηνές και ξέρω εγώ, αλλά το hip hop είναι κάτι που είναι του δρόμου και είναι πολλά ωραία να το παίρνεις πίσω που είχαμε πει. Και σιγά σιγά ναι, κινούμαστε στο να απολύνουν τα events, απολύνει ο κόσμος, να απολύνει να μεγαλώσει το μήνυμα, να ακουστεί παραπάνω. Τέλεια. Κύριο, ζευτείς το δηλητήριο και βγάλε το μυαλό σου. Και κρυζάσαι με σένα, επί κρυσό κουτούι και εσύ άκουσες πως κάπου έχει ένα μίτσι κουμπούι που ανή ένα παραθυρούι. Μίτσι καναρινούι, περιπέζου σε αχούι που γιατί σε παλαβούι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Θέλεις να δοκιμάσουμε να ραπάρουμε μαζί? Αμέ, έχεις τίποτε? Δεν έχω κάτι έτοιμο τώρα. Θες να μου δώσεις να δοκιμάσω? Ή θες να πάμε σε κανένα στούντιο? Πάμε στο στούντιο να σας δείξω που δουλεύουμε. Ναι, προτιμώ. Θυμούμαι τον καιρό που επί ένα σχολείο καθισμένος πάντα πίσω στο τελευταίο θρανείο. Θυμούμαι που δασκάλοι μου έθελαν να με φτιώξουνε. Καμάντος στο τέλος τα χάνα με βελτίωσουν. Αφορμή ήταν τα γραφιτή των λόγων, εν το ξέρω. Νομίζω εν τους άρεσε και πως ήμουν κάτι ξένο. Νομίζω ενόχλαν τους που έκραζα τους πάντε. Τσε έλαλουν τον μπροστά τους ότι ενάρχοντο χορκάτες. Τσαμε που πια μετά ήταν σιρότερα αλήθεια. Τσε έφταια για ούλα ακόμα και για τα σκουπίδια. Smiley, Andrea Chamastes Guitares, 2017. Να πάρω ακόμα. Εσύ Άκη, έτσι το έφερνα που πάντα μου. Αλλά από το ηλίθιος ενε κοίτασα την πάντα μου. Θέμε τώρα μου ανήκουν ούτε τύχη μου. Και κάθε μήνα νύσα που τα βγάλω για τον νίκη μου. Διώ το μέσα μου και πιάνω πίσω τίποτε. Εκτός που δέκα μάτια που έμειναν να αμείνονται στον οχλό. Έδισα τόσα λόγια κόμπο που θυμίζουν λευκαρίτικο. Και φαίνονται σου κόλπο, θυμάσαι. Εγώ είπα σου να με μάσας. Και δε με νεφοήθηκα να γίνω σαν μισάς. Με μου μιλάς, θέλω πάλι να μιλήσουμε. Ας συμφωνήσουμε, απλά να διαφωνήσουμε. Με ξέρεις, με έμαθες ποτέ σου. Οι χειρότερες μου μέρες ήταν οι καλύτερες σου, οι χαρές σου. Πάντα γεννιούντας τις ανάγκες μου. Αλλά το που σε σκότωσα και κάμα τις δικές μου. Τις χαμένες, τις μέρες που ευδίασαν τις φέρες. Μαρία. Special χαιρετισμός. Σμάιλι. Αναστάση. Να είσαι Αναστάση μου. Χαρικά. Είσαι καλά. Χαρά εσύ. Είμαι καλά, ήρθα να πω να μου κάνουμε γραμμέ. Ωραία, ηχογραφήσουμε. Ναι. Τον Τζούλιο. Και τη Μαρία να μάθει. Να δείξει Τζούλιο, να δείξει Τζούλιο. Επί το έργο. Άντε. Να κάτσω λίγο να σε βοηθάω εγώ. Καλό. Εντάξει. Θα είμαι στα πόθηκα, εγώ σχόμαι. Να πάρω ακόμα, αν έχει ρεύμα μες στο χώμα, ναι, να ημέρα πέρτωμα. Ενισκάσου,
το μόνο μου ελάττωμα. Να αλλάξω μόνος λόγος που ενέπελα να ακόμα. Μες στα ακουστικά μου. Τσάλο. Τούτος ο τόπος εγύρευκε πολύ καιρό να κρόαση. Με μείνεις και σε όσα του ελαλούσε η τηλεόραση. Έτσι ήρθαμε το 12 σαν όαση στα αυτιά σου. Τ' ακούσες να ραπάρουμε με λόγια πιο δικά σου στην αρχή. Επίες να γελάσεις πρόωρα, μα πριν το 14 εσοβάρεψες απότομα τα σόδομα. Μες στις γραμμές μου τα περίγραπτα, εγώ ήβρα τρόπον και γράψα όσα ήταν απλησίαστα και ζίαστα. Εγώ θωρώ τα να βαρούν, εν εγκόψει ακούν. Δάμε πως είτο ζουν, κι όσοι ζα οθωρούν. Ας πάνε να ακούν, ή να έρθουν σε ένα live μας να ακούσουν και να δουν. Έγινε και το σπίτι μας, καθάπιστου το σπίτι. Τσι μόνοι τους φυγιώνουν να μας τυμνούμε ξενύχτη. Γιατί στεκούμαστε με καθαρή τη φάτσα, κι αν νιώθεις ότι αντρέπεσαι, εμπούσε πάλι μπάστα. Είπαμε εμπορικών και λαλό. Εγώ ή λαομών, εγώ. Καινότες νύτες που ραπάρω. Και στρέφουμε στο πιο φτωχός από ό,τι πριν να πάω γιο. Του τη δαμένη φυλακή μου. Την ίδια ώρα και η φαρμακευτική αγωγή μου έχω μαζί μου. Ανθρώπους ζωντανού και έξυπνους που έκαμα συνταλάεις μας το στέκι τους. Έχω τους έτοιμους και ψυγιασμένους. Να μεν τα καταπίνουν ή να μας είδα ποτέ τους. Τσα καλυμπέτους, αν μας κοπτούν οι φωνές τους. Αν μας μυρίζουν οι κλανιές τους. Εν καταλάβουμε μεγάλε, δάμε είμαστε νεμί και μη και φαίνεσαι ρουφιάνε. Και για όποιον θέλει το φαρμάτζιν του να στάξει, ας πάρει φορά και να έρθει άμας στα κλάση. Πατρίγκο έτσι στούντιο, 2017, Τζούλιο, Σμάιλι, Παρκό Πειράτα. Τζούλιο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ξέρεις κάτι, νομίζω ήταν πάρα πολύ εύκολο το πράγμα. Γιατί? Δεν ξέρω ρε φίλε, έτσι το φαντάστηκα. Στα αυτιά μου ακούγεται πάρα πολύ εύκολο. Πολύ νομίζουν ότι είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Νομίζεις? Έτσι κατάλαβα. Γιατί δοκιμάζεις να μας πεις που εμπειρία? Για να με ξεφτυλιστώ. Έλα, ξεφτυλίστω. Εντάξει, επίσης. Τι να πω, αν υπάρχει περίπτωση από τούτα. Κάτι πιο μικρό, πιο περιεκτικό. Να σου γράψω κάτι δικό σου. Έτσι, τσακπά. Τσακπά. Μπορείς. Άμε. Τι είσαι, αμέσως Τζούλιο, ναι, πιάσε, πένα και χαρτί και καλαμάρι. Έπεσε που τον ουράνιο θόλο και το θρόνο του θρηνίουλων των χρονών. Μα τώρα σοβαρά σκοτεινά λόγια έχω μόνο τι να κάνω. Ψάχνω μια ζωή. Ναι, είμαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη. Κιόλας. Καταλαβαίνεις τα. Πολλά είναι τα γράμματα του Τζούλιο. MC. Mike. Mike. Check. Αγγίζεις ευαίσθητες φορούδες. Θα με ρολάρισμα, είναι πιο πολύ ωραίο. Τι σημαίνει? Α, όποια σου πω, νομίζω... Νομίζω είσαι. Να έρθει μαζί μου, δάσκαλε. Ω, να σε βλέπω από έξω. Ας το καλό. Εντάξει. Και, οδηγίες. Κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, θέλω headphones εγώ. Θέλεις τα headphones? Δεν ξέρω. Σιγά το μαλλί, εντάξει. Οκ. Να, ακούω με. Α, ωραία φωνή, Μαρία. Ναι. Οκ. Εντάξει. Ναι, δάσκαλε. Yo. That guy watching me. Mic check. 1, 2, 3. MC Μαρία. Γράφουμε Λουκία. Άκου κάτι. Μάθε τέχνη και να πεινάσεις σαν τον κάθε καλλιτέχνη. Έχω ένα άλλο! Yo. Τέλος. Έλα, mic drop. Μαρία, out. Ναι, με δίπλα σου. Κύριε, μιλώ με τα φυλαστικά. Εντάξει. Λέω, fit με δελφίν είναι ξανακάμω από τη συνεργασία, να πρέπει να κάνουμε μια. Τζούλιο, featuring δελφίν. Εντάξει, μπορώ να έρθω στην κολεκτίβα. Χωράει ένα μικρό δελφίν εκεί. Ένα πρέπει να το συζητήσουμε. Ωραία, εντάξει, off camera. Πάντως, κουτσίζα, ναι. Καλό, κάτι κουτσίζα. Να το ακουστεί εύκολο, αν δεν είναι. Να πούμε ότι έκανα 27 λήψεις πριν το κάνουμε να ακουστεί εύκολο. Οπότε, εντάξει, μην το κάνει να φαίνεται ότι το κουτσίζα.
Μια selfie είναι εύκολα με. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο Σμάιλι. Έλα πάνω. Γιατί ναι, να μην ξεχάσω να μείνουμε έτσι. Ναι, χωρίς selfie που πάει. Εγώ πουθενά. Συζητά να λέψω για το επεξεργαστή μου. Πού είδε. Γιατί είναι πως δεν κάνεις φυσιολογικά. Έλα μου, ευχαριστώ. Πάρα πολλά. Ανεβάστε τα φυσιολογικά να κάνουμε άλλη μουσική. Κι άλλη δουλειά. Κάπως έτσι. Ευχαριστώ. Είσαι καλά. Είσαι πολλά καλή. Ευχαριστώ. Να τα ακούνε εκεί στο κανάλι. Να τα πούμε στο συμβόλαιο. Σημερώνει. Ο ήλιος έρχεται τζαπλώνει, σας εντώνει φωτσετούλη, την ασύνια φανερώνει του την πόλη. Την νύχτα δίνεται αρχόντισα, την πέρα παραποτίσα, τα μεσήμερ καφώνεις. Ξυπνά ο κόσμος και τραβά για τις δουλειές του, άλλοι καλά, άλλοι ανάποδα, ο καθένας μες στο στέλ του τα αυτοκίνητα. Ενώ πως τα λιμπούρκα, τσιμπάτς, πετάσουνε παντό πως τα αγκούρκα, καύσα αέριο. Τα νεύρα δεν τα τσιχωρεί, μπάτσι τα φώτα πάντα κότσιλ. Και χωρί αντίδραση, η επίδραση που εσύ πάνω σου το τέρας. Ένα σε πάντα βούλος του, όπως το φως της μέρας, φωτοσύνθεση. Στην απόλυτη αντίθεση, έπρεπε να αγαπούμε τη ζωή μας, να τη ζούμε. Κι ο ήλιος έπρεπε να μας δει επίγνωση, νόη να το θωρούμε, κι αν θέλα μας να βουρούμε. Ξημερώνει, ξημερώνει, ξημερώνει. Ξημερώνει, 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 ρε, ξημερώνει, 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 σπίτου για να αντέξουμε, νυχτώνει όπου να είσαι, ε.